Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δεν είμαι ο Πάνος. Αυτό το βίντεο, όπως καταλάβατε και από τον τίτλο, δεν είναι κάποιο Horror Night Tips and Tricks ή κάποιο άλλο βίντεο του γνωστού καναλιού. Όπως ξέρετε, εγώ και ο Πάνος τον έχω δει πολλές φορές στο κανάλι του για μικροπραγματάκια, μικροδουλειές, όπως και εκείνος, σαν διάφορα πράγματα. Και όπως βλέπετε, επιτέλους ο Πάνος πήρε ένα πραγματάκι το οποίο το ήθελε για πάρα πολύ καιρό και μου λέει: έχω, θέλω τον κατάλληλο άνθρωπο για review. Και ποιος είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος για review? Πάμε intro. Λοιπόν, το σημερινό μας προϊόν, όπως είχατε δει και στο παρελθόν, ο Πάνος είναι λάτρης της Valve, όπως και πάρει και στο προηγούμενο βίντεο το Steam Controller. Και έτσι όπως βγήκε και το παρακάτω προϊόν, ο Πάνος δεν άντεξε και έχουμε της Valve το VR headset, το Index, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Ας πέσουμε πρώτα κάποια disclaimer, ότι το παρακάτω βίντεο δεν είναι κάποιο επαγγελματικό review, unboxing, παύλα. Είναι full ερασιτεχνικό, είναι full η καφρίλα η δικιά μου, όσο μάλλον και του Παναγιώτη. Και οπότε, ό,τι δείτε, μην τα πάρετε στα full σοβαρά. Θα πέσουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, τα full βασικά. Και στην πάρα του, και στη συνέχεια του βίντεο, θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο unboxing του Valve Index. Λοιπόν, μιλάμε για το complete package, το οποίο βλέπετε έχει το headset, τα controllers και τα base stations, τα οποία είναι τα καινούργια, τα 2.0, 2.0 για τους ελληνόφωνους. Το complete package έρχεται στην τιμή, νομίζω, σε ευρώ στα 1.079,99, δηλαδή 1.080 ευρώ. Και υπάρχουν και κάποια άλλα package τα οποία είναι μόνα τους, δηλαδή χωρίς τα stations, χωρίς τα controllers για το headset και πάνε στις αντίστοιχες τιμές. Προχωράμε λοιπόν στο unboxing. Άρε πάνω, τι σου κάνω. Το σύνταξη είναι ότι καλύτερο. Έχει και δεύτερο εδώ. Παρεμπιπτόντως, ο Πάνος δεν έχει δει κανένα βίντεο πώς είναι μέσα. Έχει δει μόνο κάποια setups. Δεν έχει δει όμως το unboxing, δηλαδή πώς είναι μέσα. Και εγώ πρέπει, έχω κοιτάξει κάποια, αλλά εντάξει, αλλιώς είναι η εμπειρία στο να το κάνεις εσύ. Τέλος πάντων, ας κάσω εγώ για να δούμε λοιπόν το τι έχει μέσα. Εντάξει, σοκ, έτσι. Κατάλαβες από αυτή την παύση, δηλαδή. Εντάξει. Και τα δώρε, φίλε, δες εδώ. Για να σε προστατέψουν, foam εδώ πέρα. Ναι, ναι. Controllers. Η μάσκα. Και τα base stations. Και εδώ πέρα είναι η μικρή πλεξούδα που έχει πάνω τα καλώδια και τα inputs. Σε καλωσορίζω πέρα. Hello Worlds, από ό,τι διάβασα. Βλέπεις που λέει Hello Worlds. Είναι ότι είναι ένα μικρό reference στους προγραμματιστές που λέει, ξέρω εγώ, η πρώτη έχει Hello World, αλλά επειδή μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ με το VR, επισκέπτεσαι καινούριους κόσμους. Δηλαδή, εντάξει, τα διάβαζα και αυτό είναι velcro, πρόσεξε, είναι velcro, είναι μέσα τα manuals και όλα αυτά και η εγγύηση, αλλά από ό,τι φαίνεται, εντάξει, βγήκε. Όχι, μα ξεκόλλησε και το velcro. Εντάξει, κλάνε κολλιέτε αυτό, δεν είναι τίποτα. Shit happens που λέμε. Το κουτάκι με το manual εδώ πέρα, που είναι λες και είναι καρτέλα χρωμάτων που θες να βάψεις στο σπίτι σου. Safety maintenance, εντάξει, okay, η εγγύηση. Πανάκι για να τα καθαρίζεις. Ναι ρε βάλτε. Τέλος πάντων, setup guide, GUI installation. Παρεπτόντως να σου πω κάτι. Όλοι λέγανε στα βίντεο που είδα ότι πρέπει να έχεις ένα πανάκι να καθαρίζεις γιατί θολώνουνε. Και αυτοί έχουν βάλει απλά πανάκι για γυαλιά. Γιατί λέει, άμα βάλεις λάθος πανάκι, δένει στους φακούς. Δεν φύγει αφού σου δίνει μόνο. Εντάξει, για να το βάζει αυτή κάτι. Αυτό ακριβώς λέω. Θα βάζουμε στην άκρη, μαζί και το κουτί. Και πάμε στο κυρίως, όπως το λέω εγώ, τσιτσί. Λοιπόν, πιάνουμε πρώτη φορά τα. Πω, τι review να κάνεις τώρα, μαλάκα. Δες εδώ τα straps. Όπου το πιάνω, δηλαδή και ντρέπομαι. Δηλαδή. Λοιπόν, τα controls από ό,τι βλέπουμε. Μισό να πάρω και το σκονάκι μου, παιδιά. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Όπως είπαμε, είναι ένα τεχνικό. Λοιπόν, τι παίζει με τα controllers. Τα controllers έρχονται μαζί με δύο πολύ
γαμιστερούς session, δηλαδή δεν θα βάλω beep. Βάλω έχει grip force sensor, το οποίο αυτό εδώ που βλέπετε, το grip force sensor ανοιχνεύει, όπως βλέπεις εδώ, σφίγγει και μπορείς να κρατάς το control έτσι, δηλαδή να έχεις ανοιχτό τα χέρια σου. Το grip force sensor είναι, άμα το σφίξεις, καταλαβαίνει, όντως, δηλαδή, καταλαβαίνει την πίεση. Φαίνεται ότι έχει μια πίεση εδώ πέρα και καταλαβαίνει μέσα στο in-game. Δηλαδή, άμα κρατάς μια πέτρα και τη σφίξεις, σπάει. Και τι έχουν φτιάξει. Για να ανοίξει. Πω τώρα. Σοκ, ναι. Σοκ, ναι. Είναι πολιτισμικό σοκ. Είναι σοκ, ναι. Ξέχασα να πω, έχει και άλλο έναν sensor ο οποίος είναι finger tracking sensor. Δηλαδή, όταν τον φοράς και τον έχεις σφίξει, βέβαια, όπως πριν, άμα κάνεις αυτό. Ανιχνεύει τις κινήσεις των δακτύλων. Τι κάνεις μωρή πουτά να βάλω πάνω. Το joystick εδώ πάνω, Βα, και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το thumb pressure. Δηλαδή δεν είναι κουμπί, είναι όπως είναι και αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή να πιάνεις και να ελέγχει τον αντίχειρα. Έχει ξεχωριστό αντίχειρα δηλαδή, με όλη την παλάμη την κάτω. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Αυτά είναι τα base station, τα οποία είναι οι κύριοι sensors, ώστε για να ανιχνεύσει τον χώρο τον οποίο θα παίζουμε μέσα στην περιοχή. Δηλαδή τους βάζετε αντίθετα, δηλαδή ο ένας μπροστά δεξιά, ο άλλος πίσω αριστερά ή αναλόγως. Καλύπτουν 7 μέτρα απόσταση και μπορείς να τους επεκτείνεις, δηλαδή να αγοράσεις άλλους δύο, που δεν θα το συστήνω γιατί βασικά θα μιλήσουμε σε λίγο τιμές. Μπορείς να τους επεκτείνεις έως 4 και να καλύπτεις συνολικά 10 μέτρα. Αυτό είναι σχή. Βασικά, Διονυσάκη, για δωμάτια το οποίο θα παίξεις όρθιος είναι... και είναι μόνο είναι για VR. Μόνο για VR, ακριβώς. Έχεις βγάλει τραπεζαρίες όπως είμαστε εμείς εδώ, έχεις βγάλει καναπέδες. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Το field view, το field of view δηλαδή. Πώς θα το πούμε στα ελληνικά τώρα. Field of view είναι το εύρος πεδίο όρασης. Πεδίο όρασης του, ακριβώς. Είναι 160 μοίρες. Επί 115, δηλαδή 160 επί 115. Και το καλό ότι με αυτά τα stations είναι τα 2.0, υποστηρίζουν backwards compatibility με το HTC Vive. Επίσης να πούμε και το άλλο, ότι μπορείς να κάνεις, αν έχεις HTC Vive, τα dock stations, μπορείς να τα χρησιμοποιείς απευθείας στο Valve. Ναι, με ένα προγραμματάκι από ό,τι διάβασα. Okay. Αυτό. Και κυρίες και κύριοι, περνάμε στο main... Cyberpunk σκηνικό μας. Περνάμε στο κυρίως μέρος του unboxing. Του unboxing μας, το οποίο είναι η μάσκα, την οποία θα τη βγάλω full προσεκτικά. Βασικά θέλω να δω τι φοράς. Πάνω, τι είναι αυτό. Να πούμε και για τα ακουστικά μετά, έτσι, γιατί είναι θα λίγο... Θα τα αναφέρουμε, ναι. Έχει ενσωματωμένα ακουστικά από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, τα οποία βγαίνουν με δύο βιδούλες εδώ μέσα, αλλά το πιο λόγο να τις βγάλεις εδώ μέσα. Πολύ καλό strap. Είναι βέλκρο. Βέλκρο είναι, ναι. Πολύ καλή ποιότητα βέλκρο. Θα σου μιλήσω μετά για μια μαγκιά με αυτό εδώ πέρα μπροστά το τέτοιο που διάβασα. Λοιπόν, το headset. Μέσα, άμα παρατηρήσουμε. Σου έρχομαι να το σηκώσω. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, μην ανησυχείς μπροστά, είναι κομπλέ. Βλέπουμε τους φακούς. Λοιπόν, αυτή η φακή μας. Αυτή η φακή είναι ανάλυσης 1440x1600 ο καθένας per eye, όπως λέμε, και είναι στα 80 Hz μέχρι 120 και experimental από ό,τι διάβασα λειτουργούν και στα 144 με κάποια μικρά tweaks. Το εύρος όρασής τους, το FOV είναι στις 130 μοίρες και όπως είδαμε και πριν και διάβασα, έχει κάπου εδώ πέρα ένα μικρόφωνο και τα δύο ακουστικά, τα οποία, προσοχή, δεν είναι ακουστικά, τώρα έκανα και εγώ το λάθος, είναι ηχεία. Ηχεία είναι, μπράβο. Τα οποία είναι, από ό,τι διάβασα, 1/10 μακριά από το αυτί σου και έχουν την τεχνολογία, την ιδιότητα να προσαρμόσουν τον ήχο που ακούς από το παιχνίδι μέσα στο γύρο του δωματίου που είσαι εσύ. Και να μην χάνεις την επαφή με το δωμάτιο. Ακριβώς. Έτσι. Το οποίο σημαντικό αυτό. Γι' αυτό. Βέβαια. Γιατί και για αυτή τη δουλειά έρχονται αυτές οι δύο κάμερες εδώ μπροστά που έχει. Είναι. Αυτά είναι κάμερες. Ναι, είναι okay. Κάμερες. Στις οποίες με το που παίζεις μπορείς να κάνεις ένα shortcut. Το οποίο να σου δείχνει με άχνηστα, με ένα overlay, να το πω και έτσι,
Το κανονικό είναι real life δωμάτιο που είσαι μέσα για να μην πας και δώσεις κανένα κουτουλιά σε κανέναν τοίχο. Το χώρο που βρίσκεις, δηλαδή το βλέπεις πραγματικά σε ναι. πραγματικό χρόνο, έτσι. Okay. Α, ναι. Το μαξιλαράκι εδώ πέρα είναι πολύ καλό, δηλαδή future που μόλις ανακάλυψα και το είχα διαβάσει. Είναι μαγνητικό και βγαίνει. Δηλαδή αλλάζεται. Που το υλικό, ό,τι βλέπω, δεν πρόκειται να χαλάσει εύκολα. Δεν είναι κάποιο δέρμα, είναι ύφασμα. Μεγάλο είναι αυτό. Ναι, και... γιατί πλένεις το πλυντήριο και πάρεις και αν θες αντικατάστατα VR covers ναι, πάνω στο ίντερνετ πάρα πολύ. Ακριβώς, ακριβώς. Και το καλό είναι μαγνητικό. Και εδώ πέρα έχουμε πάρει μια λήψη το πώς είναι έξω από το κουτί. Τα base station, τα controller και η μάσκα. Και από ό,τι φαίνεται ότι έχει κι άλλο εδώ μέσα στο κουτί, γιατί έχει και τα πιαστράκια. Ναι, έχει όλα τα παρελκόμενα, τα οποία είναι καλώδια τροφοδοσίας, βάσεις στήριξης για τα base station και όλα τα καλώδια τα οποία χρειάζεται για να συνδεθούν με τον υπολογιστή. Και ένα πολύ σωτήριο μαξιλαράκι, το οποίο μπαίνει στο πίσω μέρος της κεφαλής, της μάσκας, για τα άτομα τα οποία έχουν λίγο μικρότερο κεφάλι από το φυσιολογικό. Ή για παιδιά. Ή για παιδιά, που δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω παιδί. Ή για χόμπιτ. Και μπαίνει ακριβώς εδώ πέρα. Στο πίσω μέρος τέλος πάντων, για να εφαρμόσει μέρος... ακριβώς το headset με το κεφάλι του εκάστοτε ναι. ατόμου, ναι. Ποιος έχει τόσο μικρό κεφάλι, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα τα οποία είναι... Αυτά λοιπόν από το σημερινό unboxing Pavla review από μας. Ήμουν ο Διονύσης, είχα την τρομερή τιμή να κάνω αυτό το unboxing το οποίο ο Κακομοίρης ο Πάνος το είχε και καθόταν μια μισή εβδομάδα και περιμέναμε να δούμε απλά χρόνο να έρθουμε να το κάνουμε και μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω εγώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα περιμένετε από μας, από τον Πάνο βασικά ή μπορεί και εγώ να τον βοηθήσω σε κάνα video review. Βιντεάκια μέσα στην εβδομάδα για το πώς θα είναι, πώς συμπεριφέρεται, gameplay και in-game δηλαδή περιεχόμενο. Αυτά από μας, θα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο με gameplay του VR Index. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για το φακό. Πού να σε καμίσω. Γιατί δεν σηκώ. Άνοιξε ο ταχυδρόμος. Διονύση, έχει μάνα. Άγιο σερβάι, Διονύση, μ' ακούς.